Ξανά στη ζωντανή ροή του Πουλή Ρεπόρτ, ολοκληρώνουμε σήμερα την εκπομπή μας με τα πεπραγμένα της Επιτροπής Περιβάλλοντος, στην οποία συζητήθηκε το περί προστασίας και ευημερίας των ζώων και το περί θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και άλλων συναφών θεμάτων. Εξαιρετικά ενδιαφέροντες οι τίτλοι. Έχουμε μαζί μας την κυρία Νέφη Ξάνθο, αναπληρώτρια πρόεδρα του Κινήματος Οικολόγων, με την οποία και θα συζητήσουμε τα σχετικά. Καλώς απόγευμα, κυρία Ξάνθο. Καλό απόγευμα. Αυτό μου αρέσει ήδη στα θέματα, όχι μόνο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, γενικά στις επιτροπές, είναι ότι υπάρχει έτσι ένας τίτλος σιδηρόδρομος, αλλά αυτόν το συναφό θεμάτων, για ένα λεπτό να το βρω λίγο, είναι περί θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και άλλο συναφό θεμάτων. Οκ, okay, άντε, κάνετε βάση μια μετάφραση τώρα για να δούμε γιατί πράγμα μιλούμε. Εντάξει, υπάρχει το τι λέει το κείμενο και υπάρχει και το τι συμπεράσματα έχουμε εξάξει εμείς. Θεωρούμε ότι θα έχουμε έναν ιδιαίτερο πρόβλημα με την εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου, εάν δεν προχωρήσουν στις τροποποιήσεις τις οποίες προωθούμε αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Είναι το περίφημο νομοσχέδιο, το οποίο θα ανοίξει το δρόμο για να μπορέσουμε επιτέλους να εφαρμόσουμε το περίφημο πρωτόκολλο της Βαρκελώνης. Θεσμοθετείται δηλαδή μια διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για το τι ακριβώς είναι που θα βάζουμε κοντά στο κύμα, πάνω στη θάλασσα μας. Δεν θα είναι απλά θέμα απόφασης από την πολιοδομία ή από μια τοπική αρχή ή απλά έγκριση του οράματος κάποιου επιχειρηματία. Θα πρέπει πρώτα να υπάρχει μια δημόσια διαβούλευση για να δούμε και το πώς ακριβώς είναι που επηρεάζεται η ευρύτερη κοινωνία. Και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι είναι δεδομένο ότι θα γίνουν και οι αναγκαίες περιβαλλοντικές μελέτες. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αναφορά στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, πολλές φορές προσπαθούν να αποφύγουν ακόμη και τα βασικά. Λοιπόν, κυρία Ξάνθο, να σας μεταφέρω μερικά απλοϊκά ερωτήματα. Γιατί ξέρετε, προσπαθώ πάντα να το θέσω έτσι εντελώς απλά. Τι είναι αυτό που τελικά εμποδίζει την οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιαδήποτε εκτελεστική εξουσία διαμέσου τον χρόνο να προστατεύσει το περιβάλλον? Δηλαδή, στο μυαλό το δικό μου, είναι ένα αυτονόητο το πράγμα. Πού είναι το πρόβλημα ακριβώς? Με μία λέξη είναι η απληστία. Η απληστία. Ο μόνος λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ουσιαστικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος είναι η απληστία. Προσπαθούν να προλάβουν να φάει πριν να αλλάξει το νομικό πλαίσιο. Κανονικά, το πρωτόκολλο της Βαρκελώνης από το 2008 που είχε διαμορφωθεί, έπρεπε να υπήρξε παγωποίηση στην οποιαδήποτε ανάπτυξη 100 μέτρα από το σημείο που σπάζει το κύμα. Τούτη τη στιγμή, 100 μέτρα ακριβώς, δηλαδή σκέφτου ότι δεν θα γίνονταν ούτε οι εξοχικές κατοικίες στις θαλασσινές πηγές που κινδυνεύουν να πέσουν μέσα. Δεν θα είχαμε την τεράστια διάβρωση που προκύπτει παραδείγματος χάρη στα Βερβόλια ή στην Ορόκλην, στην περιοχή της Λάρνακας. Είναι γενικότερα το θέμα ότι όλοι προσπαθούν να χτίσουν τα ξενοδοχεία τους, τα ψηλά τα κτίρια, αν μιλούμε για Λεμεσό, για Πάφο, για Λάρνακα, που είναι τέλεια πάνω στην παραλία, και σιωνώνουν και τα απόβλητα τους μες στη θάλασσα. Όλα αυτά είναι λεφτά. Μεταφράζονται σε λεφτά, μεταφράζονται σε μίζες που πιάνουν συγκεκριμένοι άνθρωποι για να προωθηθούν συγκεκριμένες άδειες. Είναι περίεργο για μας, άμα ευκήγε το σκάνδαλο με τα διαβατήρια, ότι ήταν απόλυτα συνδεδεμένο και με το ποιες ήταν οι εξοχικές κατοικίες ή τα διαμερίσματα που τους επουλούσαν. Ενούλα ένα σύστημα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω καλύτερα, νομίζω. Μάλιστα. Λοιπόν, να μεταφέρω ακόμα ένα απλοϊκό ερώτημα από την άλλη πλευρά τώρα. Καλά, αφού είμαστε μια χώρα η οποία στην ουσία το μόνο πράγμα που παράγουμε είναι τουρισμό, ήλιο, θάλασσα και τα σχετικά. Καλά, εάν τώρα είναι 100 μέτρα, και 55 μέτρα, χάθηκε ο κόσμος. Άμα υποτίθεται ότι το πρωτόκολλο λαλεί, ότι έχεις εξαίρεση, εάν είναι προς το δημόσιο συμφέρον. Εάν θεωρούμε ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον. Εξαρτάει πώς τερμινεύεται τώρα το δημόσιο συμφέρον. Αλλά παραδείγματος χάρη, να μιλήσουμε με αληθινά παραδείγματα. Την στιγμή στη Λεμεσό, στο παραλιακό μέτωπο, βλέπουμε έναν τεράστιο αχταρμά από ψηλά κτίρια. Και μάλιστα ένα από τούτα τα κτίρια, να μην πω όνομα για να μην μου πείτε ότι είναι εδώ στο κόψο μου την εκπομπή, είναι τόσο μεγάλο σε πλάτος που πιάνει ένα μεγάλο κομμάτι του παραλιακού μετώπου. Στις άκρες του κτίριου, δεξιά και αριστερά, έχει δημιουργηθεί κάτι που στα αγγλικά ονομάζεται air tunnel. Υποθέτω ότι να το μεταφράζαμε σαν σύραγγα αέρος.
επειδή ουσιαστικά όλο ο αέρα που πάει και φακάπα στο κτίριο μετά φεύγει από τα πλάγια. Οπότε έχει πολύ παραπάνω ένταση. Τούτο το πράγμα όχι μόνο δημιουργεί προβλήματα στου περίοικου, προκαλεί προβλήματα σε οποιοδήποτε θέλει να απολαύσει την παραλία. Μετά, τουριστικό προϊόν. Τα δαχτήρια τόσο ψηλά που κατά τι 4 το απόγευμα πέφτει σκιάβα στην παραλία. Και να σα θυμίσω ότι είναι το ίδιο πράγμα που είχαμε κάνει πριν το 1974 στην Αμόχωστο. Δηλαδή, ελαλούσαν μας το στα σχολεία, ελαλούσαν μας το οι γνωστοί μας ότι οι Αμοχωσιανοί μέσα στη διαδικασία και την απληστία για να χτίσουμε ο καθένας πιο ψηλό ξενοδοχείο, να φιλοξενούμε πιο πολύ κόσμο, καταστρέψαν το καλύτερο κίνητρο που υπήρχε για να πάει ο κόσμος στην Αμόχωστο, την παραλία τους. Ήρθαμε και κάναμε τα ίδια στη Λεμεσό. Και εδώ τη στιγμή προσπαθούν να διοδοτηθούν άλλα τόσα και στη Λάρνακα και στην Πάφο. Είναι καλύτερα να δούμε λίγο και το περιβαλλοντικό κομμάτι μέχρι και συνειδητοποιήσουμε τα προβλήματα που προκαλούμε. Γίνεται να βγαίνει να χτίζει τόσο κοντά στη θάλασσα. Είναι μόνο το θέμα τη κλιματική αλλαγή. Πρέπει να σκεφτεί και όλα τα υπόλοιπα. Τα οποία προφανώ οι ηθινώντε μα θέλουν να σκεφτούν. Μάλιστα, να σα ρωτήσω, πόσα χρόνια ασχολείστε μαζί με το κίνημα οικολόγων, γενικά με την πολιτική, γενικά με τι μάχε για το περιβάλλον, α το βάζω έτσι πιο γενικά. Το 2001 επίσημα. Το 2001, λοιπόν. Άρα σχεδόν μια 20ετία. Σε όλη την 20ετία βλέπετε να υπάρχει κάποια βελτίωση, χειροτερεύουν τα πράγματα, καλυτερεύουν τα πράγματα, πώς πάνε τα πράγματα. Το νομικό πλαίσιο βελτιώνεται. Η συμπεριφορά του κόσμου έχει μια βελτίωση, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή πριν 20 ναι. χρόνια συζητούσαμε για την ανακύκλωση και θεωρούσαν ότι ήμασταν εξωγήινοι. Τώρα είμαστε στο κάμετε λίγο παραπάνω ανακύκλωση ή κάμετε πιο σωστά την ανακύκλωση. Άρα θεωρώ ότι είναι βελτίωση. Στα σχολεία δεδομένου ότι είναι να κάνει τη διαδικασία τη περιβαλλοντική εκπαίδευση και μάλιστα έχει εμπεδοθεί σε διάφορα μαθήματα, δεν είναι μόνο ξεχωριστό μάθημα. Το πρόβλημα είναι η εφαρμογή των νόμων και το ότι άμα έρχεται στο τέλος της ημέρας να πρέπει να βάλει σερινμπούγκα για να κάνει σωστά κάτι περιβαλλοντικά ή παραπάνω λαλούν όλοι. Άρα στην πράξη όχι πολλά. Μάλιστα, λοιπόν, έχω παρουσιάσει σήμερα 4 επιτροπές. Από τις 3 από τις 4 έχω ακούσει το ίδιο πράγμα. Έχουμε πάρα πολλούς νόμους, έχουμε πολλά καλούς νόμους, αλλά δεν εφαρμόζονται οι νόμοι. Άρα, εφόσον το πρόβλημα εντοπίζεται στο δεν εφαρμόζονται οι νόμοι, πρακτικά τι μπορεί να γίνει για αυτό το θέμα. Πρακτικά θέλουμε να δούμε την ενοποίηση διαφόρων νομοθεσιών. Γιατί τούτη τη στιγμή το να έχει 7 διαφορετικέ νομοθεσίε που λίγο πολύ να ασχολούνται με το ίδιο πράγμα, δεν βοηθά κανέναν. Πολλέ φορέ συζητώ με φοιτητέ τη νομική και λαλούν μου ότι έχω διαγώνισμα, ξέρω εγώ, και λαλούν μου ότι μελετούμε τον νόμο τώρα. Και εγώ να ξέρω ότι τούτο ο νόμο έχει 8 τροποποιήσει που περιμένουν νομοσχέδια ή προτάσει νόμου, και όπου να είναι να αλλάξουμε τα φώτα του. Οπότε έχει ανάγκη για βελτίωση των νομικών πλαίσεων, έχει ανάγκη ενοποίηση. Να το συνδέσω λίγο με τον τίτλο που έβαλετε πριν. Δημιουργήσαμε έναν τεράστιο αχταρμά το 2004 ουσιαστικά με την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή δεν έκαναμε τη δουλειά μας σωστά, εσιασάραμε να περάσουμε νομοθεσίες το 2002 και το 2003. Και για να μην πάμε να αλλάξουμε τους υφιστάμενους νόμους που θέλει παραπάνω επεξεργασία και χρόνο, δημιουργούσαμε καινούριους νόμους. Οπότε ονομάζαμε τους ένα σιδηρόδρομο και έκαναμε έναν καινούριο δρόμο ο οποίος έγιζε άλλο 7. Κάποτε πρέπει μια ομάδα να κάτσει και να σάσει το νομικό το πλαίσιο, να ενοποιηθούν οι νόμοι επίσημα κάπου, γιατί τότε στιγμή η κυβέρνηση μας δεν έχει επίσημη ιστοσελίδα που να είναι νόμοι πάνω. Έχουμε μια ιστοσελίδα που ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία και έχουμε μια άλλη ιστοσελίδα που είναι δημόσιας πρόσβασης, αλλά ανεβάζουν πάνω ο σύνδεσμος, ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος. Οπότε, στο τέλος της ημέρας, το ίδιο μας το κράτος, ας πούμε, δεν ξέρει ποιοι είναι οι νόμοι του. Άμα θέλω να πάω να κάνω παράπονο σε κυβερνητική υπηρεσία, αλλά λέμε να σου πω, εγώ τότε είναι η ενοποίηση που έχω, την αλλαγή που λαλείς, εγώ δεν την ξέρω, δεν σε πιστεύω. Έχει πρακτικά ζητήματα που πρέπει να επιληθούν. Και σίγουρα η μηχανογράφηση να βοηθήσει πάρα πολύ να σε πει. Η τελευταία μου ερώτηση είναι, παρόλο που δεν είσαστε μέλος του παρόντος κοινοβουλίου, πιθανόν του επομένου, λοιπόν,
Θα ήθελα, επειδή είσαι, συμμετέχετε σχεδόν σε όλες τις επιτροπές. Ειλικρινά, σε όποια επιτροπή μπω μέσα να παρακολουθήσω, 9 φορές στις 10 να σας βρω μέσα στην επιτροπή. Λοιπόν, θέλω να μου κάνετε μια κριτική του έργου της παρούσας Βουλής. Δηλαδή, πόσο σας ικανοποιεί εσάς ως πολιτικό άτομο το έργο που παρήξε η συγκεκριμένη, τέλος πάντων, πώς να το πω, οι βουλευτές της παρούσας Βουλής, γενικά ο κοινοβουλευτικό έργο. Παρακολουθώ τη Βουλή είτε σαν εργαζόμενη είτε και πριν, γιατί ναι. Ως στέλεχος των οικολόγων έρχομαι και παρακολουθούσα την επιτροπή, τις επιτροπές για να μπορέσω να έχω εικόνα για συγκεκριμένα θέματα. Οπότε έχω εικόνα που το 2003 περίπου μέχρι σήμερα, περίπου 5 θητείες. Ναι. Η άποψή μου είναι ότι περιμέναμε πολλά παραπάνω, ειδικά από την τελευταία. Είχε μια αλλαγή, μπήκαν 28 νέοι βουλευτές. Μάλλον λοιπόν, νέοι βουλευτές προφανώς δεν εννοώ μόνο σε ηλικία, ήταν νέα πρόσωπα τα οποία ελπίζαμε πως θα προέκυψε μια σοβαρή αλλαγή και κουλτούρας. Γιατί πάντα όλοι λαλούν μας ότι εν αλλάξει η κουλτούρα, εν αλλάξουν οι διαδικασίες. Εάν αλλάξαν οι μισοί βουλευτές, ελπίζαμε πως ήταν να μπορέσει να υπάρξει καλύτερη η διαδικασία. Δυστυχώς είδαμε το ανάποδο. Καταρχάς, για τις ίδιες τις διαδικασίες της Βουλής ήρθαν και κάμασαν έναν καινούριο κανονισμό, ο οποίος κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη δουλειά. Αντί να απλοποιούμε τις διαδικασίες, κάναμε τις πιο αυστηρές και κάναμε τις πιο στενές γραφειοκρατικά. Άλιστα. Επειδή παρακολουθάς και εσύ τις επιτροπές, ακούεις τα από μούσουρα συνέχεια. Έχουμε το πρόβλημα ότι έχεις πολλές επιτροπές οι οποίες λειτουργούν ταυτόχρονα και δεν παρακολουθούν όλοι οι βουλευτές, ας πούμε, να που γίνεται στις άλλες επιτροπές. Άρα, αν να πάνε ολομέλεια, βασίζονται στο τι είναι να τους πούν οι βουλευτές που παρακολουθούσαν τις επιτροπές, που την ομάδα τους. Γίνεται εμείς οι μικρές οι ομάδες να έχουμε πλήρη εικόνα, γιατί κάνουμε τον κόπο να αλληλοενημερωθούμε μεταξύ μας και να θωρείς μεγάλες ομάδες οι οποίες απλά πηγαίνουν για μένα οι βουλευτές και περιμένουν να μπορούν να τους πει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και να σηκώσουν μετά το χέρι τους. Πρέπει να σε ενδιαφέρει και πρέπει να προσπαθείς να επηρεάσεις. Γιατί ο κόσμος που σε ψήφισε, δεν σε ψήφισε για να μπεις σε μια-δυο επιτροπές μόνο. Υποτίθεται, ψήφισε σε γιατί θεωρεί ότι έχεις μια ευθυκρισία και έστω μια εντιμότητα, ότι να προσπαθήσεις να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς για την περίπτωση που να προκύψει μπροστά σου. Η άλλη μου απογοήτευση είναι ότι έλπιζα πως ήταν άλλα σε λίγο και η απλή ευγένεια, η απλή κουλτούρα. Έγινεται να εξακολουθούμε να θεωρούμε βουλευτές πλέον με το συνεδριακό φκένουν έξω, αλλά στην παλιά την Βουλή. Ευκαιρνάν στου διαδρόμου και καπνίζαν. Ή επιέναν ανέναν έναν παράθυρο με στο γραφείο του και λαλούσαν με έναν ησυχάζον ανοιχτό το παράθυρο. Η αστυνομία να λέει ότι δεν μπορεί να παρέμβει. Λαλούμε του βάρτε πέντε πρόστιμα να δείτε αυτό ξανακάμουν να το κάνουν. Είχαμε διάφορα περιστατικά τα οποία δείχναν ότι δεν υπήρχε σεβασμό ω προ το θεσμό ή ω προ του συναδέρφου ο ένα μεταξύ των άλλων. Πράγματα που ελπίζαμε πω θα αλλάξαν και να αλλάξαν. Άρα, αν έχω μια ευχή για, το επόμενο, για την επόμενη πενταετία, ελπίζω ότι όλοι να μπορέσουμε να συστρατευτούμε στο να γίνει η δουλειά και όχι απλά να γράφονται βουλευτές σε επιτροπές που υποτίθεται να παρακολουθούν, να μην εμφανίζονται, να μην πατούν, να μην έχεις απαρτία για να μπορείς να ξεκινήσεις ή να προχωρούν άτυπα οι συνεδριάσεις για να μπορούν να προχωρήσουν νομοσχέδια και να θυμούνται ότι, μα ξέρεις, έχουν το πρόβλημα και να έρχονται στο τέλος της διαδικασίας να προσθέτουν άλλο δύο συνεδριάσεις, επειδή αν έρχονται στην ώρα τους να παρακολουθήσουν. Λοιπόν, κυρία Ξάφου, κρατώ ότι την ευχή για καλύτερη νέα Βουλή, όπως την έχετε αναφέρει. Καλή δύναμη, κουράγια, τρέξιμο πολύ, όγκος εργασίας τεράστιος. Και ξέρετε, ο λόγος που κάνουμε το Βουλή Report είναι γιατί πραγματικά μας ενοχλεί και εμάς, αν και δεν είμαι μέλος της Βουλής, απλά πολύ τιμή είμαστε. Λοιπόν, μας ενοχλεί και εμάς το γεγονός ότι ακούμε την απαξίωση, την γενικότερη απαξίωση. Παράγεται πολύ έργο στη Βουλή και με κάποιον τρόπο πρέπει να προβληθεί. Λοιπόν, καλή συνέχεια, ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Καλό βράδυ.